ο Κέινς αγωνιούσε να βρει έναν τρόπο έτσι ώστε να συμβουλεύει τις κυβερνήσεις, τα κράτη, με στόχο τη στήριξη της οικονομίας αγορά, αγοράς, του καπιταλισμού. Αγωνιούσε για το πώς θα, το κράτος θα μπορούσε να βοηθήσει την αγορά. Μία αγορά που σύμφωνα με τον Κέινς είχε τη συνεχή συστηματική τάση να σκοντάφτει και να πέφτει. Τι πάνε να πει να σκοντάφτει και να πέφτει. Να δημιουργεί κρίσεις. Και τι εννοούμε με κρίσεις. Μία περίοδο μειωμένη επενδυτική δραστηριότητα, η οποία οδηγεί σε μειωμένη απασχόληση και προφανώ σε μεγάλη αύξηση τη ανεργία. Θεωρούσε ο ότι αυτό είναι συστηματικό φαινόμενο στον καπιταλισμό, στις κοινωνίε αγοράς. αγορά. Και ότι το κράτο ήταν αυτό που ήταν υπεύθυνο για να βοηθάει την αγορά να ξεπερνάει αυτέ τι κρίσει τα ανεργία και χαμηλών επενδύσεων ή αρνητικών επενδύσεων. Για άλλους, για παράδειγμα τον Κάρολο Μάρξ, το κράτος δεν μπορεί. Δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Δεν είναι ότι οι κυβερνήσεις είναι κακές, διεφθαρμένες, ακολουθούν λάθος οικονομική πολιτική. Σύμφωνα με τον Μάρξ, το κράτος απλώς δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει κάτι τέτοιο. Γιατί? Γιατί βλέπετε ο Μάρξ είχε μια διαφορετική άποψη, ερμηνεία των οικονομικών κρίσεων, των περιόδων Όπου αυξάνεται η ανεργία, μειώνονται οι επενδύσει, μειώνεται η ζήτηση των αγαθών, γενικότερα. Θεωρούσατε ότι αυτέ οι κρίσει δεν ήταν κάτι σαν μια ασθένεια που καλείται ο καλό ιατρό να έρθει και να την γιατρεύσει. Αλλά αυτέ οι κρίσει ήταν αναπόσπαστο κομμάτι, ήταν ένα γρανάζι, είναι ένα γρανάζι, των σύγχρονων κοινωνιών τη αγορά του καπιταλισμού ότι αυτές οι οικονομικές κρίσεις, οι κρίσεις της ανεργίας, είναι προϊόντα ακριβώς της ίδιας διαδικασίας, η οποία παράγει αμύθιτο πλούτο και εκπληκτική τεχνολογία. Χωρίς κρίσεις, οι επιχειρήσεις τείνουν σε μειούμενη κερδοφορία. Τείνουν να χάνουν τα κέρδη, το ποσοστό κέρδους τους. Και ο καπιταλισμό για τον Μάρξ ήταν σαν ένα τεράστιο λευκό καρχαρία, ο οποίος πρέπει συνεχώς να πηγαίνει μπροστά. Αν σταματήσει να κινείται, θα πεθάνει καπιταλισμό, σύμφωνα με αυτή την αλληγορία, χρειάζεται την κερδοφορία για να μπορεί να συνεχίζει να συσσωρεύει μηχανήματα, κεφαλογικά αγαθά, να κάνει επενδύσει, να μπορεί να προχωράει μπροστά. Χωρίς κρίσει, οι οποίε αποτελούν για τον Μάρξ τι τονοτικέ ενέσει του καπιταλισμού, ο καπιταλισμό έχει πρόβλημα. Οπότε, υπό αυτό το πρίσμα της ανάλυσης του Μάρξ, η περιοδικά διωγγούμενη ανεργία δεν είναι μία αποτυχία του καπιταλισμού, είναι, αν θέλετε, ό,τι ήταν η κόλαση για τον χριστιανισμό. Δυσάρεστη μεν, απαραίτητη όμως. Καμία κυβέρνηση, όλο όσο καλοπροαίρετη και να είναι υπό αυτό το σκεπτικό, δεν μπορεί να καταργήσει την ανεργία. Η ανεργία είναι αναπόσπαστο συστατικό του συστήματο των κοινωνιών τη αγορά. Και δεν μπορεί με καμία κοινωνική, οικονομική, κρατική πολιτική να εξαλειφθεί.